Το Αζερβαϊτζάν ξεκίνησε μεγάλης κλίμακος στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της δημοκρατίας της Αρμενίας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Αμήνης της Αρμενίας, βομβαρδίζονται χωριά που περιβάλλουν τις πόλεις Γκορίς, Τζερμούκ και Βαρτενής, όπως μας ενημερώνει η Αρμενική Επιτροπή Ελλάδος. Το Αζερβαϊτζάν χρησιμοποιεί επίσης και ATS drones. Οι σημερινές επιθέσεις του Αζερβαϊτζάν είναι αποτέλεσμα της ανεπαρκούς αντιδράσεως της διεθνούς κοινότητας στον πόλεμο εναντίον του Αρτσάχ το 2020. Η κυβέρνηση της Αρμενίας αναμένεται να ζητήσει τη στρατιωτική βοήθεια της Ρωσίας για να αντιμετωπίσει τη νέα αυτή εισβολή και αιματοχυσία. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Η Ευρώπη επιλεκτικά όχι μόνο δεν καταδικάζει, αλλά αντιθέτως στηρίζει κτίνη όπως ο Αλίεφ. Οι κυρώσεις δεν είναι αυτός ο σκοπός για τον Ερντογάν, ενώ για τον Αλίεφ βρήκαμε έναν αξιόπιστο προμηθευτή αερίου. Το Υπουργείο Αμήνης της Αρμενίας αναφέρει ότι στις 12 και 5 τα μεσάνυχτα της 13ης Σεπτεμβρίου δέχθηκε από το Αζερβαϊτζάν εχθροπραξίες με βομβαρδισμούς από βαρύ πυροβολικό MLRS και UAV στις πόλεις Σοτκ, Γκορίς και Τζερμούκ, συνοριακές πόλεις εκτός του Ναγκόρνο Καραμπάχ αλλά κοντά στο υψής της στρατηγικής σημασίας διάδρομο Λατσίν. Υπάρχουν φόβοι για ανεξέλεγκτη κλιμάκωση λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και της πιθανής μειώσεως δυνατότητος διαθέσεως μεσολαβήσεώς της ανάγκης για αζερβαϊτζανικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο της Ευρωπαϊκής Ενώσης και των Ηνωμένων Πολιτειών λόγω των κυρώσεων στη Ρωσία και της γενικότερης έξαρσης των αναθεωρητικών φιλοδοξιών που τρέφει η παγκόσμια γεωπολιτική αστάθεια. Ο διάδρομος του Λατσίν ενώνει την Αρμενία με τον αρμενικό θύλακα στον Αγκόρνο Καραμπάχ, όπως καθορίστηκε από τον πρόσφατο Αζεροαρμενικό πόλεμο και την κατάληψη μεγάλου μέρους του Καραμπάχ από το Αζερβαϊτζάν. Η επιλογή των σημείων εντάσεως μπορεί να σημαίνει ή να οδηγήσει σε αμφισβήτηση η κατάληψη από τους Αζέρους του διαδρόμου Λατσίν και την αποκοπή της Αρμενίας από τον Αγκόρνο Καραμπάχ.